Σε νέο κύκλο ερευνών μπαίνουν οι ανακριτές για την οικονομία μετά την παραλαβή 40 φακέλων με χιλιάδες έγγραφα και τεκμήρια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι φάκελοι αφορούν υποθέσεις παραχώρησης δανείων σε 5 τουλάχιστον υψηλόβαθμα στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες θα προχωρήσουν απρόσκοπτα και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αφαιθεί οποιοδήποτε μακράν του ελέγχου ή μακράν της λαβίδας του νόμου, εάν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ερευνηθεί. Για όλα αυτά τα ζητήματα που έχω αναφέρει στην αρχή, ναι, υπάρχουν εκ πρώτης όψεως όχι οποιαδήποτε ενοχοποιητικά στοιχεία, αλλά ενδείξεις που οδηγούν τους ανακριτές καθηγόντως να τα ερευνήσουν και θα τα ερευνήσουν. Οι οδηγίες της νομικής υπηρεσίας είναι ξεκάθαρες. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριμένα θέματα και πρόσωπα τα οποία ενέκριναν δάνεια, παραχώρησαν ευνοϊκούς όρους, καθώς και στις εξασφαλίσεις που δόθηκαν. Είναι γεγονός όμως ότι είχαμε ζητήσει από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα την παροχή εγγράφων, στοιχείων σχετικά με δάνεια που είχαν παραχωρηθεί και αυτά έχουν ληφθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους και αρχίσει η αξιολόγησή τους από την ανακριτική ομάδα. Όλα αυτά θα τεθούν στο μικροσκόπιο των ανακριτών και μέσα από το ογκώδες ανακριτικό έργο θα κληθούν να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Η νομική υπηρεσία με απόφαση της διεύρυνε τον θεματικό κύκλο των θεμάτων που θα έπρεπε να εξεταστούν. Ανάμεσα σε αυτές τις σημαντικές ενότητες διαλαμβάνονται και ζητήματα που αφορούν τη λήψη δανείων από τα παλιά διοικητικά συμβούλια και των συνδεδεμένων με αυτά προσώπων. Όπως και βεβαίως στη συνέχεια διαλαμβάνονται και μεγάλα ποσά δανείων τα οποία έχουν ληφθεί από ιδιώτες ή επιχειρήσεις από την παλιά Λαϊκή και την Τράπεζα Κύπρου. Στο μεταξύ, κόλλημα φαίνεται να προκύπτει στην διαδικασία παραχώρησης διευκολύνσεων στους Κύπριους ανακριτές από τις ελληνικές αρχές σε σχέση με την υπόθεση Ανδρέα Βγενόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sigma Life, οι ελληνικές αρχές κρίνουν ότι δεν δικαιολογείται η παραχώρηση στοιχείων προς διευκόλυνση της διερεύνησης του πρώην ισχυρού άνδρα της Μαρφίν Λαϊκής, Ανδρέα Βγενόπουλου, σε σχέση με την οικονομία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο λόγος για τον οποίο η ελληνική δικαιοσύνη αδυνατεί να παραχωρήσει οποιαδήποτε δεδομένα στους Κύπριους ανακριτές αφορά το γεγονός ότι ο κύριος Βγενόπουλος είναι Έλληνας υπήκοος και ως εκ τούτου η κυπριακή δικαιοσύνη δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τέτοιου είδους στοιχεία.